Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εδώ στο Contra Channel κάθε Δευτέρα εμείς παίρνουμε τα νούμερα τηλεθέασης. Δεν τα παίρνουμε κάθε μέρα γιατί κοστίζει αρκετά. Τα παίρνουμε κάθε εβδομάδα και βλέπουμε πώς πάει η τηλεθέαση, ποιο είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς μας, πώς πάει η εκπομπή αυτή κάθε εβδομάδα. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε αυτή την εκπομπή, για την αγάπη που δείχνετε σε αυτή την εκπομπή. Την έχετε αγκαλιάσει, την έχετε κάνει πρώτη. Οι υποχρεώσεις αυτής της εκπομπής κάθε εβδομάδα που παίρνω τα νούμερα τηλεθέασης με οπλίζουν με δύναμη, αλλά παράλληλα με πολύ μεγάλη ευθύνη για το προϊόν αυτής της εκπομπής. Σας έχω πει από την πρώτη στιγμή, φίλες και φίλοι, ότι το σύνθημα αυτής της εκπομπής είναι «Τα λέμε όλα και λέμε μόνο αλήθειες». Και γι' αυτό βλέπετε, το παρατηρείτε κι εσείς με την καθημερινή επικοινωνία που έχουμε και στα τηλέφωνα, γιατί πάρα πολλοί από εσάς τηλεφωνείτε. Βλέπετε ότι κάθε βράδυ σχεδόν υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι καλεσμένοι από όλους τους χώρους, από την πολιτική, από τον επιχειρηματικό κόσμο, από την δημοσιογραφία και κάνουμε συζητήσεις ουσιαστικές, ανταλλάσσουμε απόψεις και εσείς βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Σήμερα κοντά μας ο Γιάννης Οτριάντης, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Αγορά. Το Σάββατο, αγαπητέ Γιάννη, κυκλοφόρησε το τρίτο φύλλο της Αγοράς. Βλέπω και τις κυκλοφορίες και το φύλλο πάει εξαιρετικά καλά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι μια πραγματικά πολύ δυνατή έκδοση αυτή της Αγοράς και στις τρεις πρώτες σελίδες που έχουμε διαβάσει, τα πρώτα θέματα πραγματικά ήταν αποκαλυπτικά, μεγάλες δημοσιογραφικές επιτυχίες. Καλώς ήρθες λοιπόν, Γιάννη Τριάντη. Μαζί μας ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παυλόπουλο, αυτόν τον καιρό ασχολείστε πάρα πολύ με το Σύνταγμα, έτσι. Με την πρότασή μας για την αναθέωση. Πότε θα ολοκληρωθεί η εργασία που ετοιμάζεται? Από πλευράς της δικής μας επιτροπής, το πρώτο πενθήμερο του Δεκεμβρίου θα είμαστε έτοιμοι να τη δώσουμε στον Πρωθυπουργό. Το πρώτο πενθήμερο του Δεκεμβρίου, είπατε. Ναι. Μάλιστα. Σε λίγες μέρες. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Είστε σχεδόν έτοιμοι. Ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος, συνάδελφος, δημοσιογράφος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαρεμένο. Καλώς σας βρήκα. Καλό κουράγιο για τη συνέχεια της εκπομπής. Να είστε καλά. Ο κύριος Σταμάτης Ζαχαρός, διευθυντής σύνταξης εφημερίδας Κεφάλαιο, διευθυντής σύνταξης του Capital.gr. Καλησπέρα, Σταμάτη. Καλησπέρα, Μίλια. Και ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος, τον βλέπετε κάθε εβδομάδα, τον καλό κάθε εβδομάδα, γιατί έχει πολλά να λέει. Καλησπέρα. Με το δικό του τρόπο, έχει πολλές πληροφορίες, πολλές εκτιμήσεις, ο Αντώνης ο Κοκορίκος. Έχουμε δύο πολύ σοβαρά θέματα, φίλες και φίλοι. Είναι σε εξέλιξη το θέμα Καρατζαφέρη. Ο κύριος Καρατζαφέρης βγαίνει και κάνει δηλώσεις ότι το 1.600.000 δεν αφορά σε καμία μίζα. Λέει τα δικά του ο άνθρωπος. Και επίσης έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στο σκάνδαλο της Siemens. Έχουμε πρόταση εισαγγελική να καθίσουν στο σκαμνί 64 για κακουργήματα για το σκάνδαλο της Siemens. Θα καλησπερίσω αμέσως τον γνωστό δικηγόρο ποινικολόγο, τον κύριο Αντώνη Βγότζα. Καλησπέρα σας, κύριε Βγότζα. Καλησπέρα σας. Γράψατε χθες στην Κυριακάτικη Contra News, κύριε Βγότζα, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την περίπτωση του Γιώργου του Καρατζαφέρη, στην οποία κάνετε τη δική σας ανάλυση με τίτλο «Καρατζαφέρης και πολιτικό χρήμα». Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Βγότζα, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το πώς θα πορευτεί η υπόθεση Καρατζαφέρη. Τι θα γίνει με τη δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και τι εκτιμάτε ότι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία του κυρίου Καρατζαφέρη, τα οποία βρίσκονται σε offshore. Ναι, η απάντηση μου είναι απλή. Από τη στιγμή που ασκήθηκε ποινική δίωξη, πλέον να ακολουθεί... Θα παρακαλέσω να δυναμώσετε λίγο τον ήχο του κυρίου Βγότζα εδώ στο στούντιο, να τον ακούμε καλύτερα και εγώ και οι καλεσμένοι μου. Ναι, κύριε Βγότζα. Ναι. Σας έλεγα ότι από τη στιγμή που ασκήθηκε ποινική δίωξη η μοίρα της υπόθεσης περνάει από κυρία ανάκριση και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις, λέτε. Ναι. Όταν λέτε δυσάρεστες εξελίξεις, τι εννοείται ακριβώς? Κοιτάξτε, οι πράξεις είναι κακουργηματικές. Αυτό σημαίνει... Ναι. Ότι επειδή οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές, ναι, δεν αποκλείω κανένα ενδεχόμενο. Εννοείται δηλαδή, μην το πείτε εσείς, θα το πω εγώ σαν δημοσιογράφος που είμαι, μην το πείτε εσείς. Εννοείται δηλαδή ότι υπάρχει πιθανότητα να προφυλακιστεί ο κύριος Καρατζαφέρης, αυτό λέτε? Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι
πριν τρεις μέρες συνελήφθηκε ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ναι, ο οποίος ήταν στο ανώτατο αξίωμα επί 6-7 χρόνια. Ναι. Σήμερα δεν υπάρχει ασυλία, δεν υπάρχει ούτε θεσμική συστολή, ναι, στο να τεθούν υπό περιορισμό τα πολιτικά πρόσωπα, εφόσον βέβαια έχουν βάλει το χέρι τους στο λάδι, ναι, ή στο μέλι. Βέβαια, η Πορτογαλία είναι μια άλλη χώρα. Εγώ, όσο θυμάμαι και όσο κάνω δημοσιογραφία περισσότερο από 30 χρόνια, δεν θυμάμαι κανένα πρωθυπουργό να έχει φυλακιστεί εδώ στην χώρα μας. Έλληνα. Κοιτάξτε, υπό κανονικές συνθήκες, γιατί οι πρωθυπουργοί έχουν τεθεί σε πολύ οδυνηρές διαδικασίες, ναι, και αναφέρομαι σε περιόδους που ήσαν αυθαίρετες ή δικτατορικές ή έκτακτες. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό που θα έλεγε ο απλός κόσμος ασυλία, ότι κανένας πολιτικός δεν μπορεί να αποκλείεται να τεθεί υπό καθεστώς περιορισμένης ελευθερίας. Κύριε Ευγότζα, ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο? Επειδή αναφέρθηκα στον πρόλογο, πέρα από την υπόθεση Καρατζαφέρη, σήμερα ήρθε και η εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέα του κυρίου Γαλινού Μπρι, ο οποίος δείχνει εδόλιο για 64 κατηγορουμένους, οι οποίοι ελέγχονται ποινικά για τη σύμβαση σχετικά με το δίκτυο του ΟΤΕ. Όλοι αυτοί όμως οι 64 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων νομίζω καμιά 20, 17 για την ακρίβεια, είναι Γερμανοί πολίτες, όλοι αυτοί δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Είναι ιδιώτες. Και το θέμα είναι τελικώς, όταν παίρνονται τέτοιες μεγάλες αποφάσεις, αυτές τις αποφάσεις έχουν πάρει ιδιώτες ή τι τις έχουν πάρει πολιτικοί? Δεν βλέπω κανένα κατηγορούμενο εδώ πολιτικό, όταν μάλιστα είναι γνωστό σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Ελληνίδες ότι υπάρχει πλήρης ομολογία του κυρίου Τσουκάτου, ο οποίος λέει ότι πράγματι πήρα από τη Siemens 1 εκατομμύριο ευρώ και τα παρέδωσα στον ταμεία του Πασόκ. Δεν εκλήθη ούτε καν σαν μάρτυρας ο κύριος Τσουκάτος, ένα το κρατούμενο, και δεν εκλήθη ούτε καν σαν μάρτυρας, δεν λέω σαν κατηγορούμενος, ούτε καν σαν μάρτυρας ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Σιμίτης. Και αυτό, ξέρετε, γεννά πολύ μεγάλα, πελώρια θα έλεγα, ερωτήματα και πολύ μεγάλες απορίες σε όλους τους Έλληνες. Κύριε Λιάτσο, αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Εάν είχαν σταθεί μπροστά στο πρόσωπο ενός πολιτικού, σήμερα οι δικαστικές αρχές δεν θα δίστεζαν καθόλου. Για μένα, το πρόβλημα που ανακύπτει από την υπόθεση Siemens είναι αυτό που σας είχα γράψει χθες για το θέμα του πολιτικού χρήματος. Κάποτε πρέπει να σπάσουν οι αλυσίδες που δένουν το πολιτικό σύστημα με την ιδιωτική οικονομία, με την, αν θέλετε, την ιδιωτική διαπλοκή. Είναι κοινό μυστικό ότι για πάρα πολλά χρόνια τα κόμματα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, εγώ δεν ξέρω καμία εξαίρεση, με ελάχιστες πάντως εξαιρέσεις, όλα τα κόμματα είχαν δεχθεί χρήμα από ιδιωτικούς φορείς. Εμείς στην Ελλάδα παρακολουθούμε το θέμα με μια υποκρισία. Ναι. Καταγεγραμμένη πάντως παραδοχή ότι κάποιος υπάλληλος κόμματος ή στέλεχος κόμματος και τα λοιπά, ότι έχει πάρει χρήματα από κάποια κόμμα, μεγάλη εταιρεία, και τα δίνει στο κόμμα, ήταν μόνο αυτή του κυρίου Τσουκάτου. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη εγώ. Όχι, θα μου επιτρέψετε, αλλά δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Υπάρχουν από όλους αυτές οι ομολογίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, όπου έχουμε μία, αν θέλετε, μεταβολή, μία μεταμόρφωση του κομματικού φαινομένου. Δυστυχώς. Θυμόσαστε εσείς τα τελευταία 20-30 χρόνια να έχει βγει κάποιος δημοσίως και να έχει παραδεχθεί στέλεχος κόμματος? Όχι, αλλά εμέσως. Και ότι έχει πάρει υπάρχουν λεφτά και τα έχει δώσει στο κόμμα του. Κοιτάξτε, εμέσως υπάρχουν αποδείξεις. Εμέσως. Όχι, μιλάω για ομολογία. Εγώ δεν μιλάω για. Α, για ομολογία για δεν μιλάω. Για έμεσες αποδείξεις δεν μιλάμε. Για ενδείξεις. Ναι, ναι. Όχι για έμεσες, υπάρχουν αποδείξεις ότι σε όλα τα κόμματα έχει εισρεύσει, αν θέλετε, ιδιωτικό χρήμα. Άλλωστε τα ταμεία των περισσότερων κομμάτων είναι ελληματικά, διότι σήμερα τα κόμματα στοιχίζουν πολύ, η δράση τους στοιχίζει πάρα πολύ. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια
για το πολιτικό χρήμα, το οποίο έχει διαβρώσει την ελευθερία των κομμάτων, έχει πιθαναγκάσει τις απόψεις των κομμάτων, έχει, αν θέλετε, στερήσει από τα κόμματα την αυθεντικότητα ότι εκφράζουν λαϊκά συμφέροντα και όχι κάποια επιχειρηματικά ή στενά άλλα συμφέροντα. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια. Μάλιστα. Που δεν την έχει λύσει το κομματικό και πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Ναι, κύριε Βαρεμένο, πείτε τι θέλετε. Όχι, λέω, προφανώς ο κύριος Γότζας, ναι, με την έκφραση όλα τα κόμματα θεωρεί το πρώην δικοματικό σύστημα, ναι, ναι, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, άντε και το λαός ως εκεί. Αυτό θεωρώ, γιατί εάν η γενίκευση είναι πραγματική, παίρνει τα όρια της ύβρεως, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Γιατί κόμματα, έστω μικρά, υπήρχαν κι άλλα. Αλλά δεν έχουν εμπλακεί σε αυτό το χορό. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, υποθέτω. Γιατί αν δεν το κάνουμε, νομίζω πως ρίχνουμε νερό σε άλλο μήλο. Ναι. Έτσι. Ακούτε τον κύριο Βαρεμένο, κύριε Βγότζα, τι λέει. Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, εγώ μιλάω για τα κόμματα που έχουν επηρεάσει τη ζωή της χώρας μέχρι τώρα. Ναι. Τα άλλα δεν έχουν δώσει εξετάσεις. Μάλιστα. Και οπωσδήποτε δεν αναφέρομαι σε στο άλλα ΣΥΡΙΖΑ κόμματα. Δεν αναφέρεστε και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παρεξηγήθηκε. Όχι, και σε άλλα κόμματα της αριστεράς, δεν λέγω μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου επιτρέψετε, κύριε... Ναι, κύριε Παπαδόπουλο. Κύριε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θέλω να πω, επειδή είμαι δικηγόρος και είμαι και επαγγελματίας δικηγόρος, δεν θα ήθελα να αποδειχθώ αφελής ως προς τον ισχυρισμό μου αυτό. Ναι. Ο κύριος Παυλόπουλος δεν, δεν θα ήθελα, εμένα, ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Πρώτον, να παταχθούν τα φαινόμενα διαφθοράς από όπου και αν προέρχονται και κάποια στιγμή το πολιτικό σύστημα να μιλήσει με ειλικρίνεια για το θέμα του πολιτικού χρήματος. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Βότζα, να πω μονάχα τούτο. Ότι άλλο το ιδιωτικό χρήμα πράγματι έχει στρέψει σε πολλά κόμματα και νομίμως. Και άλλο το θέμα της Siemens. Μην προσπαθούμε τώρα αυτή τη στιγμή με ευκαιρία της Siemens να πούμε ότι ξέρετε, όλοι παίρναν από ιδιώτες. Βεβαίως και παίρναν όλοι από ιδιώτες, αλλά άλλο να τα παίρνεις από έναν ιδιώτη επωνύμως που σου λέει ότι εγώ όσο καιρό επιτρεπόταν και όπως επιτρεπόταν. Και άλλο το θέμα της Siemens που ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει. Στο θέμα της Siemens, κύριε Βγότζα, το οποίο έχει μια ιδιομορφία πολύ σημαντική, γιατί σηματοδοτεί κάτι. Το χρήμα της Siemens σε όλη τη δικαστική έρευνα που έγινε, και ξέρετε ότι η έρευνα αυτή είναι από το 2008 και καταλήγει τώρα, τουλάχιστον στη φάση ενώπιση του Συμβουλίου, ξέρετε ότι έχει όνομα και επώνυμο το χρήμα που εισέρευσε από τη Siemens. Και αυτό λέγεται Πασόκ, ιδίως στην εποχή Σιμίτη. Αυτό είναι γνωστό και μην μπλέκουμε και άλλα κόμματα, γιατί εγώ δεν ξέρω να υπάρχει έστω και ένας που υπενήχθηκε, ούτε μια δικαστική απόφαση η οποία να το είπε, ούτε ένα πρόσωπο που να είναι πλάκι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα σε αυτή την έρευνα που γίνεται τώρα. Και επειδή θα το δούμε αύριο το αποτέλεσμα. Να λέμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, οι ιδιώτες σηματοδοτούσαν κόμματα, όπως επιτρεπόταν και επιτρέπεται. Και νομίμως γινόταν αυτό το πράγμα, όταν μάλιστα φαινόταν ποιος έδωσε τι. Και άλλο το θέμα της Siemens. Η Siemens, επαναλαμβάνω, έχει σε ό,τι αφορά τη ροή χρήματος ονοματεπώνυμο και λέγεται Πασόκ. Όχι, θέλω να πω το εξής, εν προκειμένου, αν μου επιτρέπει ο κύριος Παυλόπουλος. Υπάρχουν δηλώσεις, κύριε Παυλόπουλε. Ποιος, ποιανού. Αυτών που δωροδοκούσαν. Ποιον. Γερμανών. Δεν μου λέτε, είπαν για την Ελλάδα τίποτα και δεν το ξέρω. Ναι, ότι τα χρήματα κατευθύνονταν και στα δύο κόμματα. Με συγχωρείτε πολύ. Κύριε Βαρεμένε. Υπάρχουν δηλώσεις. Κύριε Βαρεμένε. Μου λέτε δηλαδή ότι εσείς τους μυζαδόρους εκείνους που τάδιναν, ερχόσαστε και ενώ γίνεται τόση έρευνα και δεν είχε αποδειχθεί τίποτε, μου λέτε, αφού μου τα είπαν αυτοί, τότε να μου πείτε. Δεν τα είπαν σε μένα. Σε ποιον τα είπαν. Το λέτε έτσι. Σε ποιον τα είπαν. Υπάρχουν δηλώσεις δημόσιες. Άλλο, δεν μου λέτε, εάν κάνουν. Δημόσιες και στον εισαγγελέα στη Γερμανία. Κύριε Βαρεμένε, ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Τι σας λέω. Δηλαδή μου καθιστάτε κίνσορες και θεράποντες του πολιτικού μας. Αυτό μου λέτε. Κοιτάξτε να ακούστε, κύριε Βαρεμένε, ναι, εδώ έγινε μια δικαστική έρευνα η οποία είναι πάρα πολύ εκτεταμένη και χρόνια ολόκληρα. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, καλά, δεν υπήρξε όμως απολύτως τίποτα. Περιμένετε, μισό λεπτό. Πώς δεν το ξέρω. Το θέμα των εξοπλιστικών, κύριε Παυλόπουλε, να πάμε τώρα παρακάτω. Μου μιλάτε τώρα, μιλάμε για τη Siemens. Για τη Siemens. Ο κύριος Λιάτσος ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Είπε ακριβώς τι συνέβη και ρώτησε τον κύριο Βγότζα. Σας ξαναλέω, όμως, για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό που είπατε. Ναι. Αυτή η έρευνα για τη Siemens, ναι, σας διαβεβαιώ ότι δεν αποδεικνύει τίποτα για καμιά μόνο Νέα Δημοκρατία. Μα με συγχωρείτε, μου λέτε όμως για ότι. Για τη Siemens όμως. Γιατί είπαν ότι δεν είπα, είπαν, είναι κατατεθειμένα, σας είπα. Πού? Με ακούτε, μάλιστα, ή πρέπει εσείς, να. Και εσείς έρχεστε
έρχεστε και μου λέτε ότι ο Σβαρεμένος και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνεται πίστη, δικαιοσύνη, δίνεται, πίστη, δίνεται πίστη σε αυτά τα οποία είπαν εκείνοι και δεν αποδείχθηκαν ποτέ στην Ελλάδα. Σας λέω κύριε Παυλοπόλε, κατετεθειμένα. Συγχαρητήρια θερμά αν αυτή είναι πραγματικά η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να κάθεται να στηρίζεται στις καταθέσεις των μισλαδόρων της Γερμανίας για τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και όχι σε αυτά που αποδεικνύει η ελληνική δικαιοσύνη. Μην μου κονάτε και το δάχτυλο, κύριε Παυλοπόλε, για όνομα του Θεού, μισό λεπτό. Πού είναι μισό λεπτό, μην μας κονάτε και το δάχτυλο. Μην έχετε ιερή, μην καταλαμβάνεις από ιερή αγανάκτηση. Όχι. Γιατί δεν είστε επισκέπτης. Δεν είστε επισκέπτης. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Την ιερή αγανάκτησή σας, τουλάχιστον εγώ δεν τη δέχομαι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ είπα ότι είναι κατατεθειμένα στη γερμανική δικαιοσύνη. Ως προς την Ελλάδα, επιτρέψτε μου να σας πω. Συγχαρητήρια θερμά. Αν επιτρέπετε, πιστεύετε όλους εκείνους που κατατέθουν στη Γερμανία δεν τον αναγνωρίζουν. Μισό λεπτό. Αφήστε μου όμως να μιλήσω. Έτσι, γιατί αυτή την ιερή αγανάκτηση πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Πού την είδατε, ειδικά από εσάς. Αυτό πού βλέπω. Είναι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, γιατί αν αποδεχτεί κάτι άλλο θα είναι σκέτη υποκρισία. Ακούστε μου όμως τώρα. Ακούστε μου όμως τώρα. Δικαστή. Όχι, γιατί μου δίνετε και συγχαρητήρια. Κάντε ακούστε και το δικαστή. Ακούστε μου, καθόλου δεν κάνω το δικαστή. Μα αυτό μου λέτε. Εγώ σας αναφέρω με συγχαρητήρια. Βγάλα το συμπέρασμα. Άρα, ό,τι καταθέτουν στη Γερμανία αυτή για εσάς είναι θέσφορο. Θα με αφήσετε να μιλήσω, κύριε Παυλόπουλε, να σας ακούσουμε τον κύριο. Σας λέω όμως ότι γενικότερα το θέμα των εξοπλισμών είναι ανοιχτό. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Δεν βγήκε. Βγήκε έστω για ένα πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα των εξοπλισμών. Σας λέω είναι ανοιχτό. Όταν με ακούτε, είναι ανοιχτό. Μάλιστα. Μην προτρέχετε. Εγώ δεν προέτρεξα. Είπα μέχρι τώρα τι έχει αποδειχθεί. Εσείς πώς προτρέχετε και λέτε. Δεν προτρέχω. Εγώ σας λέω, εγώ σας είπα γεγονότα κατατεθειμένα στη γερμανική δικαιοσύνη. Είναι βέβαια απορία άξεων. Πέστε μου έναν που το κατέθεσε. Σε διαπιστώ αυτό. Γιατί εκεί που πήγε η γερμανική δικαιοσύνη δεν έχει φτάσει ακόμα η ελληνική. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα ερώτημα. Θέτω ένα ερώτημα. Βεβαίως. Γι' αυτό αθώωσε όλα τα στελέχη. Σας λέω όμως από εκεί και πέρα. Γι' αυτό αθώωσε όλα τα στελέχη. Σας λέω από εκεί και πέρα όμως ότι παρακολουθείτε και εσείς τα ρεπορτάζ των εφημερίδων ως προς το θέμα των εξοπλισμών ανοιχτό. Ναι. Απολύτως ανοιχτό. Μέχρι τώρα τι έχει αποδειχθεί, λέω. Έχετε κανένα δείγμα γραφής ότι υπάρχει κάποιος στη Νέα Δημοκρατία. Περιμένετε. Είπα εγώ πως δεν περιμένω. Μα δε, αλλά σας λέω. Μέχρι τώρα δεν προεξόβησα. Είπα όμως κάτι. Δεν μπορεί να γενικεύουμε. Μέχρι τώρα. Εξοπλισμοί, Siemens, όλα αυτά έχουν ονοματεπώνυμο. Λέγεται Πασόκ. Πείτε μου μια περίπτωση Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι έτσι, εγώ σα είπα. Πείτε μου τι. Μα δεν σα είπα τώρα, δεν με ακούτε. Ακούω. Είναι κατατεθειμένο στην γερμανική δικαιοσύνη. Τι. Ότι τα χρήματα κατευθύνονται και στα δύο κόμματα. Και ωραία. Μάλιστα. Και επειδή το είπε κάποιο, και μάλιστα. Το και μάλιστα. Καλυθεύει. Και κοιτάξτε το πήρα τη μετρητή. Ακούστε να σα πω, κύριε Παυλόπουλε. Από του μυζαδόρου τη Ελλάδα. Ακούστε να σα πω. Αυτό σα είπα, μπράβο. Και τα χρήματα πηγαίναν σε σακούλε. Ήταν μαύρα χρήματα. Έτσι. Επειδή το είπαν εσείς το πήρατε τις σε σακούλες και με ζητάτε από μένα αυτή τη στιγμή να σας πω ποιοι ακριβώς κουβαλούσαν τις σακούλες πού. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Τίθεται ένα θέμα, όχι από μένα. Σήμερα διάβαζα, για παράδειγμα, συναδέλφω μου διάφορα ρεπορτάζ. Τώρα, το απόγευμα διάβαζα, του κυρίου Τέλογλου, ο οποίος επικαλείται και κάποια συζήτηση με δικαστικό. Γιατί δεν έχει βγει ακόμα κάποιο όνομα της Νέας Δημοκρατίας. Και του είπε ο δικαστικός, έτσι αναφέρω συνάδελφος, λέω, ότι όχι ότι θέλουμε να κρύψουμε κάτι, αλλά μας ενδιαφέρει και η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος. Αυτό δεν είναι θέμα των δικαστικών. Όμως, εγώ δεν κάνω καμία κριτική στον δεν αέρα. Λέω, περιμένω, ακούστε να σας πω. Είπατε ότι τα παίρνουν και τα δύο κόμματα. Θέλετε να ακούσετε. Έχετε, αυτό δεν λέγεται κριτική. Κύριε Παυλοπούλε, έχετε κάποιο πρόβλημα που δεν θέλετε να ακούσετε. Ακούω. Σας ρωτώ ευθέως. Ακούω πολύ καλά. Έχετε κάποιο θέμα. Ακούω πολύ εάν καλά. Δεν έχετε θέμα, αφήστε με να ολοκληρώσω αυτό που λέω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εμείς κάναμε υπεύθυνη κριτική και επειδή ο τομέας άμυνας είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι, κάναμε απολύτως υπεύθυνη κριτική. Το ξέρετε πολύ καλά. Μπορώ να σας πω μάλιστα ότι έχουμε υποληφθεί των πραγμάτων, γιατί θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Επειδή το χέρι. Το δάχτυλο, κύριε Παυλόπουλε, το κουνούσε μέχρι πρόσφατα και ο κύριος Καρατζαφέρης. Το κουνούσε. Και από ποιες θέσεις, παρακαλώ. Και θα πω το εξής. Ενδεχομένως, δεν ανακατεύω. Α, καλά, στην πολυκατοικία ήταν τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε εγώ πώς δεν θα. Κοιτάξτε, δείτε. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ δεν θα καταγίνω τα διαμερίσματα στην πολυκατοικία. Ακούστε να σας βλέπετε, πω. Λοιπόν. Μην... Σας παρακαλώ να είστε λίγο πιο χαμηλών τόνων και αν θέλετε λίγο πιο σεμνός όταν συζητάμε για αυτό το θέμα. Αφήστε με λοιπόν να μιλήσω. Τόση ώρα γιατί μιλάτε, κύριε Βαρέα. Τον... Τόση ώρα μιλάτε. Ναι, και εσείς τι έχετε να πείτε σε αυτά που λέω εγώ. Σας λέω λοιπόν. Σας λέω λοιπόν, ότι το θέμα των εξοπλισμών, το θέμα των εξοπλισμών είναι ανοιχτό. Δεν επικαλούμε ρεπορτάζ τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Έτσι. Και μάλιστα του Κυριακάτικου τύπου. Δεν τα επικαλούμε. Θα μπορούσα να τα επικαλεστώ. Λέω όμως περιμένετε.
Ναι. Περιμένετε. Και να σας πω κάτι. Εγώ κουβέντιασα με κορυφαίο στέλεχο. Τόση ώρα θα με αφήσετε. Θεσμικό τη παράταξή σα. Τη παράταξή σα. Κουβέντιαζα. Και μου λέει ότι οι εισηγήσει ήταν όλε ομόφωνε. Πού? Για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εμά. Στου αρμόδιου υπουργού, λέω. Ήταν ομόφωνε. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πυραμίδα. Μα ακούτε, καταλαβαίνετε. Τόση ώρα μιλάτε και λέτε ανακρίβειες, κύριε Βαλή. Εγώ λέω ανακρίβειες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τελειώστε να μιλήσω. Δεν πιστεύω, επειδή σας ξέρω ότι προτρέχει η γλώσσα της διανοίας σας. Εγώ. Έτσι, συνεχίστε, κύριε Βαρεμένη. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν θα μου αμφισβητείτε όμως εμένα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω τα πράγματα και σας λέω περιμένετε. Και θα πω το εξής. Έτσι, για μια κατακλίδα του θέματος. Ίσως λέω, ίσως, το πιο σοβαρό να μην ήταν σε αυτή την υπόθεση τα δισεκατομμύρια που χάθηκαν. Έτσι. Που πήγαν σε αυτόν τον κοβά της διαφθοράς. Και ήταν πολλά. Και έπαιξαν ρόλο στη χρεοκοπία της χώρας. Ίσως λέω να μην ήταν το χειρότερο αυτό. Το χειρότερο ενδεχομένως να ήταν ένας αργυρώνητος πατριωτισμός, διότι ο κύριος Καρδεσβέρης, για παράδειγμα, εύχομαι. Έτσι, εύχομαι και έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αλλά λέω, εάν τελικά η δικαιοσύνη καταλήξει εκεί που φαίνεται ότι πάει να καταλήξει, δεν θέλω να το προξοφλήσω, λέω εάν τότε στο τρίπτυχο που μοστράριζε και λανσάριζε ο κύριος Καρτζαφέρης, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, θα προσθεθεί δίπλα και η μίζα. Και λέω γιατί είναι το χειρότερο αυτό, κύριε. Θα με αφήσετε να μιλήσω όμως και βεβαίως θα σας αφήσω. Πού? Βεβαίως θα σας αφήσω. Ολοκληρώστε και θα έχω τον ίδιο χρόνο. Ο συνάδελφος, δεν έχω θέμα. Εδώ δεν. Κύριε Παυλαπούλε. Πάμε παρακαλώ. Κατάλαβατε που βρισκόμαστε. Υποθέτω καταλάβατε. Θα έχω τον ίδιο χρόνο να και εσείς λέτε τώρα, μου μιλάτε δικηγορικά. Εγώ. Πάρτε τον λόγο να σας απαντήσω. Πάρτε τον. Πάρτε τον λόγο. Πάρτε τον στον Τίνο. Όλα ξεκίνησαν, κύριε Βαρεμένα, από ένα πράγμα. Είπατε και βγάλατε φετφά. Εγώ έβγαλα φετφά. Περιμένετε, κύριε Βαρεμένα. Είπατε ότι επειδή κάποιοι Γερμανοί, μιζαδόροι προφανώς. Κάποιοι Γερμανοί, είπα. Ναι. Κάποιοι Γερμανοί. Αυτοί, Siemens. Είπα στελέχη των εταιριών που δωροδοκούσαν, κατέθεσαν στη γερμανική δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτό είπα. Σας λέω λοιπόν, εσείς βγάλατε το συμπέρασμα ότι επειδή το κατέθεσαν αυτό, τα παίρναν και τα δύο κόμματα. Και σας απαντώ. Επειδή εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και την έρευνα που γίνεται τόσα χρόνια, και όχι τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπόδικοι και δεν τους άφησε η Γερμανία να έρθουν εδώ να δικαστούν, γιατί να τους δικάσει εκείνη. Από τη δικαιοσύνη την ελληνική. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος μέχρι σήμερα, ούτε ίχνος. Εγώ δεν λέω για το μέλλον τι θα γίνει. Σας λέω μέχρι τώρα. Και δεν δικαιούται κάποιος να λέει με τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα. Κάτι. Ότι από τη Νέα Δημοκρατία εισέραν χρήματα από τη Siemens. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ανακατεμένη σε εξοπλισμούς. Ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι ανακατεμένη σε εξοπλισμούς. Όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα αφορούν εξοπλισμούς της περίοδου Σιμίτη. Πείτε μου, μέχρι τώρα, στην έρευνα που γίνεται μέχρι τώρα, κάποιον ο οποίος να εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο. Είτε με χρηματισμό από τη Siemens, είτε με εξοπλιστικά. Mm-hmm. Πείτε μου πότε, γιατί είπατε είναι ομόφωνες οι αποφάσεις για τα εξοπλιστικά. Πότε η κυβέρνηση Καραμαλή αποφάσισε για εξοπλιστικά, σε ποιες, γιατί εγώ ήμουν μέλος του ΚΙΣΕΑ. Μπορείτε να μου πείτε μία απόφαση στην οποία εμείς να παραγγείλαμε εξοπλιστικά. Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε. Πέστε το μου, γιατί αυτή είναι πραγματικά. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, κύριε Βαρεμένα, ένα λεπτό και πάμε σε διαφημίσεις. Θα πω κάτι. Κυρίως για να τα ακούσει ο κόσμος. Είναι πάση περιπτώσει γιατί ο διάλογος είναι άτυπος και με τους. Τηλεθεατές, όχι μόνο μεταξύ μας, έτσι δεν είναι. Θα σας πω κάτι. Και αυτό είναι καταστάλλαγμα της εμπειρίας μου από τη συμμετοχή στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες το σύστημα αυτό ενέπλεξε και σε μια περιπέτεια. Ενέπλεξε, γιατί την κύρια ευθύνη τη φέρνει η πολιτική ηγεσία. Θα σας πω όμως κάτι. Και αυτό είναι διασταυρωμένο. Το κόμμα, για παράδειγμα, τον F16, προσέξτε να δείτε, τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και σχάτως μάθαμε και για το λαός, δεν είχαν την ονομαστική τους διαίρεση ως προς τις μίζες. Το κόμμα των F16, για παράδειγμα, ή το Μιράζ, ή το Τορμιένα, ήταν διακομματικό. Μάλιστα. Με εννοείτε, κύριε Παυλοπόλε, τι λέω. Εγώ σας λέω. Σας λέω λοιπόν. Σας λέω λοιπόν. Και εγώ δεν έχω μάθει να κάνω υποθέσεις, κύριε Παυλόπουλε. Και σας λέω. Ένα. Και περιμένετε, επειδή δεν θέλαμε, επειδή αυτό το θέμα είναι ευαίσθητο, επειδή σας είπα, ενεπλάκησαν και οι ένοπλες δυνάμεις σε αυτή την περιπέτεια. Ολοκληρώστηκε, κύριε Βαρεμένα, αλλά μπλέκεται τους πάντες και τα πάντα. Δεν μπλέκω κανέναν, ίσα-ίσα.
Επειδή ξέρω τι ουρά μπορεί να έχει το θέμα. Δεν έχετε ούτε ένα στοιχείο. Εγώ σα είπα. Βάλτε μια ανατελεία, παρακαλώ πολύ. Είμαστε εκτό χρόνου 10 λεπτά. Κύριε Βαρεμένε, είμαστε εκτό χρόνου 10 λεπτά. Θα σα δώσω καλό. Δεν έχει μιλήσει καθόλου ο κύριο Διάτη. Και οι δύο συνάδελφοι δεν έχουν μιλήσει καθόλου. Ούτε ο κύριο Ζαχαρό ούτε ο κύριο Κοκορίκο. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα 2 λεπτών, φίλε και φίλοι. Τα πράγματα λίγο έτσι οξύνθηκαν. Ελπίζω να ερεμήσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και να είμαστε πιο ψύχρεμοι για να ακουστούν πιο καλά οι απόψεις όλων. Διαφημίσεις σε 2 λεπτά και πάλι μαζί.